Ήρθατε απόψε να δείτε τον Πάκο τη Λουτσία. Περιμένετε, ακούστε. Φλαμέγκο. Σας αρέσει η μουσική που παίζει ο Πάκο τη Λουτσία? Πάρα πολύ. Ιδίως το φλαμέγκο. Η πενιά του είναι απίθανη. Ήρθατε να δείτε ποιον απόψε? Τον Πάκο τη Λουτσία. Σας αρέσει η μουσική του? Φοβερός είναι. Έχετε δίσκους? Έχουμε. Τι αντιπροσωπεύει ο Πάκο τη Λουτσία? Το πάθος, πολλά. Να ακούσω ένα κονσερτάντε φλαμέγκο. Μόνο και μόνο αυτό. Αυτό τα λέει όλα για κάποιον που θα ξέρει βέβαια τι σημαίνει κονσερτάτε φλαμέγκο. Είναι το φλαμέγκο, το ο γνήσιος λαϊκός ηχορυθμός της Ανδαλουσίας, ο οποίος μεταφέρθηκε από κάποιους καλούς, πολύ καλούς κιθαριστές σε αίθουσες συναυλιών. Γι' αυτό και λέγεται κονσερτάντε. Και όχι μόνο κιθαριστές, και χορευτές. Ναι, το φλαμέγκο είναι πρώτα απ' όλα τραγούδι, μετά είναι χορός και τρίτο είναι η κιθάρα. Από τα δομικά στοιχεία τα οποία απαρτίζουν το φλαμέγκο, αυτά θα πρέπει να αναφέρουμε. Αλλά έχουν εξελιχθεί και τα τρία αυτά ήδη, οπότε και αυτοδύναμα μπορεί να λειτουργήσουν. Και περισσότερο η κιθάρα, επειδή είναι ίσως πιο εύπλαστη, ίσως είναι πιο εύκολο μετακίνητη. Άλλοι φλαμέγκο καλλιτέχνες που σου αρέσουν? Είναι ο Βίκτορ Μόνχε Σερανίτο, είναι ο Σαμπίκας, ο Κάρλος Μοντόγια, όχι τόσο πολύ, αυτός ήταν κάπως πιο ελαφρός. Ο Μοντόγια, ο παλιός, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Και ο Πάκο Πένια που είχε έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα είναι από τους σημαντικούς. Τον Πάκο τη Λουτσία τον έχει ξαναδεί? Αρκετές φορές. Η συνεργασία του με τον Γιώργο Νταλάρα πώς φάνηκε αυτό? Ήταν μια έκπληξη από κάποια πλευρά, αλλά βέβαια δεν ήταν το απρόβλεπτο. Το απρόβλεπτο ήταν σαν έκπληξη, αλλά μπορεί να δέσει η μουσική, γιατί η μεσογειακή μουσική έχει πολλά κοινά στοιχεία. Κυρίες, μηνύες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από τον Antenna TV θα παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα με τον Πάκο ντε Λουτσία. Το φλαμένκο είναι ένα από τα πιο γνήσια παραδοσιακά είδη μουσικής που είναι ιδιαίτερα γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η μουσική των περιθωριακών και των τσιγκάνων της Ανδαλουσίας. Το πάθος, η περηφάνεια, ο πόνος, η απελπισία, ο θυμός, η πρόκληση δίνουν δύναμη στο φλαμένκο. Πάκο ντε Λουτσία είναι αναφυσβήτητα ένας από τους πιο διάσημους πρεσβευτές του είδους αυτού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξεκίνησε την καριέρα του σαν ένας γνήσιος φλαμένκο κιθαρίστας, παίζοντας κιθάρα για διάφορους τραγουδιστές και χορευτές. Κατόπιν άρχισε να παρουσιάζει τη δουλειά του σαν σόλο καλλιτέχνης. Στη συνέχεια έφτιαξε το δικό του συγκρότημα, το δικό του σεξτέτο. Κυρίες, μηνές και κύριοι του Antenna TV, υποδεχτείτε τον Πάκο ντε Λουτσία και καλή σας διασκέδαση.
muchas gracias. I can tell you that the flamenco comes from Andalusia. In Andalusia, we had a lot of influence of cultures, different cultures. We was colonized from everybody, mm-hmm. and everybody lived there, part of the culture. And the last people who was in Spain was the Arabs. They was 800 years. I think we have a lot of the Arabs in our music, a lot of the Jews too, and the Gypsies, they came 500 years ago, they get this music and they put on it their personality, their feelings. So it's difficult to say what is flamenco. It's part of a lot of cultures, you know? This is your fifth appearance in Greece. Now we could say that you have a very big relationship with the Greek audience. What is your opinion about the Greek audience? Very nice opinion of the Greek people. As an audience, maybe not very extrovert, like all the Mediterranean people. It's paradoxic, but it's more extrovert. For example, the Germans or the Scandinavian than the Mediterranean people.
on the audience. It's not extroverts. It's the opposite to the people on the street. Mediterranean on the street is very extrovert, but as an audience, it's not very much. But I know that they feel the music I play, because we have a lot of things in common. Happens to me and to the Spanish people with the Greek music. We feel that the Greek music is part of our culture, you know? So I feel here like in my country. We have the same language, musically.
Gracias. Thank you.
A couple of years ago, you had a cooperation with George Dallas. Cooperation, yeah. 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 How was this collaboration? Very nice. I love George. He's a beautiful artist and a very nice friend, very nice person. I love him. 10 years ago, you had a collaboration with two other guitarists from other kinds of music, with Aldi Meola and John McLaughlin. Do you intend to do something similar in the future, to collaborate with musicians from other music areas? Yeah, I do that often. I play, for example, with Chick Corea, who I love because he's a great musician. I play with a lot of musicians because I'm curious to know how they play in another kind of culture and music. Because in the flamenco, where I come from, it's a very close tradition. So one day, I feel that I need to know what happens out of this circle, you know? Because, for example, we don't know music, the flamenco people. We don't know how to write music or how to read music. So I want to grow musically, but I have not the technique, chords, harmonies. So the best way to learn was to go with the jazz people. The jazz people has a lot of music, culturally. Technically. Technically, they have a lot of chords, a lot of harmonies that I am very interested in, with. So I have no discipline and capacity to go to the school because I never been in school. So what I learn it on the road and on the stage and the life. So the best way to learn something and to grow was playing with these kind of people. And I am hoping to do in the future. Thank you.
Ευχαριστώς. Muchas gracias. Yo los quiero presentar a estos dos guapos, ricos y grandes guitarristas. Juan Manuel Cañizares. Y José María Bandera, el Soba.